Εδώ οι γείτονες, αυτό που μας λένε, περιγράφουν τον Μαζιώτη και τη Ρούπα ως ένα ζευγάρι που ήταν ευγενική, λιγομίλητη και τυπική. Οι έρευνες έχουν ολοκληρωθεί της αστυνομίας τόσο στο διαμέρισμα του 5ου ορόφου όσο και στο υπόγειο, όπου μας λένε οι γείτονες ότι εκεί ο Μαζιώτης είχε και μία αποθήκη. Τώρα, η περιγραφή που μας έδωσαν για τον Μαζιώτη είναι ότι δεν φαίνεται ότι δεν δεχόταν επισκέψεις στο διαμέρισμα, δεν είχαν παρατηρήσει τουλάχιστον κάτι τέτοιο. Πολλές φορές τον συναντούσαν να βγαίνει το πρωί από εδώ. Επέστρεφε συνήθως το απόγευμα, πάντα πεζός, δεν υπήρχε αυτοκίνητο εδώ, τουλάχιστον δεν είχαν δει κάτι τέτοιο. Έφευγε και επέστρεφε πεζός και συνήθως φορούσε και ένα σακίδιο. Πριν από λίγο μας είπε και ένας υπάλληλος courier, εταιρείας courier, ότι είχε παρατηρήσει κάτι ασυνήθιστο πριν από λίγο καιρό. Τον είχε συναντήσει στην είσοδο, είχε ένα καρότσι και μέσα στο καρότσι αντί για μωρό υπήρχε μια κούκλα. Και με αυτό το καρότσι έβγαινε έξω στη γειτονιά. Ένας άλλος γείτονας μου έδωσε μια άλλη πληροφορία, ότι πριν από τρεις μήνες, τον Απρίλιο δηλαδή, είχε συναντήσει τον Μαζιώτη στην είσοδο της πολυκατοικίας αργά τη νύχτα. Γύρω στη 1:30 τη νύχτα έμπαινε μέσα στην πολυκατοικία κουβαλώντας δύο σακουβαγιάς, μεγάλα σακουβαγιάς, βαριά. Μπαίνοντας στην είσοδο, του είπε: θέλεις κάποια βοήθεια? Του είπε ο Μαζιώτης: όχι. Τουλάχιστον αυτό μας είπε ο γείτονας: όχι, δεν χρειάζομαι κάποια βοήθεια. Μπήκε στο ασανσέρ και ανέβηκε στο διαμέρισμα. Αυτή η πληροφορία ενδεχομένως έχει μια σημασία, επειδή τον Απρίλιο είχε σημειωθεί η έκρηξη στο κτίριο της Τραπέζης της Ελλάδος στο Σύνταγμα, στην Οδό Αμερικής, στις 10 Απριλίου, και ενδεχομένως αυτή η πληροφορία έχει κάποια σημασία. Όλοι οι γείτονες μας λένε ότι δεν είχαν πολλά-πολλά. Ήταν τυπικοί, ευγενικοί, αλλά απέφευγαν τις πολλές επαφές. Και όλοι επίσης οι άνθρωποι εδώ με τους οποίους μιλήσαμε μας λένε, περιγράφοντας την Ρούπα, ότι έχει αλλάξει αρκετά η εμφάνισή της σε σχέση με την εικόνα που ήξεραν πριν από 2 χρόνια, που ήταν γνωστή, πιο αδύνατη και με κοντά ξανθά μαλλιά.